Χριστός Ανέστη, όλων αφανά του θάνατου πατή σας, έτσι ενδυμασί τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, όλων αφανά του πατή σας, έτσι ενδυμασί τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, όλων αφανά του θάνατου πατή σας, έτσι ενδυμασί τη ζωή χαρισάμενος. Να κάτσουμε. Χώρο που εκκλησιαζόμαστε, μέσα στην εκκλησία δηλαδή, γιορτάζουμε ορισμένα γεγονότα που έζησαν οι Απόστολοι, συντροφιά με το δάσκαλό τους. Παραδείγματος χάρη, η μεταμόρφωση. Την έζησε ο Κύριος με τους τρεις μαθητάς. Θα δούμε πάνω σε αυτά. Τη βάπτιση την έζησε ο Κύριος όχι μόνο με το στενό του περιβάλλον, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον. Το γεγονός που θα γιορτάσουμε αύριο μεθαύριο της Αναλήψεως και αυτό το έζησαν οι μαθηταί όταν ο Κύριος αναλαμβάνοντας τους ουρανούς. Ξέρετε ποιο είναι το κέντρο που θα αναφερθούμε σήμερα γύρω από αυτά τα γεγονότα. Αυτά που έβλεπαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και αυτά που έζησαν εκείνοι που τα έζησαν. Όχι ο Κύριος βέβαια, ας πούμε ο Απόστολος Παύλος χάρη, που αναφέρει σε ένα σημείο, λέει, σε μια επιστολή προς Κορινθίους, νομίζω τέλος της προς Κορινθίους είναι, γιατί εκεί στην Κόρινθο πολεμήθηκε πολύ ο Απόστολος Παύλος. Όχι τόσο από την άποψη εξωτερικών κινδύνων και βασανιστήριων, όχι. Αλλά εκείνο που τον ενόχλησε πάρα πολύ ήταν οι ψευτοαπόστολοι. Αυτοί γίνανε οι ψευτοαπόστολοι αφορμή και αιτία να κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη ότι γνωρίζω έναν άνθρωπο που ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Αν ανοίξετε μέχρι να διαβάσετε τα προηγούμενα και τα επόμενα, δεν τα αφήνει, ο άνθρωπος θα διαβάσει, θα διαβάσει, θα διαβάσει και δεν θέλει να αφήσει αυτά τα γεγονότα. Από μια μεριά μιλάει τι του κάνανε οι Απόστολοι και από την άλλη λέει τις αποκαλύψεις του και τα βασανιστήριά του. Όλα τα βασανιστήρια τα αναδειάζει στο τέλος αυτής της επιστολής, όλα τα βασανιστήρια. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι του έκανε ο Κύριος το μεγάλο δώρο να ανεβεί μέχρι το τρίτο ουρανό. Και ο ίδιος εκεί αναφέρει, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν γνωρίζω αν ανέβηκα με τα δύο σώμα και ψυχή ή αν ανέβηκα μόνο τη ψυχή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εδώ να διατυπώσουμε την απορία. Γιατί δεν γνωρίζει αν ανέβηκε ή με την ψυχή ή με το σώμα. Ή και με τα δύο. Όχι με το σώμα,
Λέω σώμα όχι. Ή με την ψυχή ή και με τα δύο μαζί. Ακούστε να δείτε κάτι. Θα σχολιάσουμε αυτό για να εξηγήσουμε και τα άλλα. Που ανέφερα λίγο πριν. Θα δούμε ποια είναι τα άλλα, τα ανέφερα θα ξαναπούμε. Ο ίδιος λέει, δεν αποκαλύπτει τον εαυτό του, δεν λέει ότι είμαι εγώ που το είδα. Και είναι ολοφάνερο, όταν έλεγε εγώ το είδα, καταλαβαίνουμε εκεί πέρα τι θα συνέβαινε στον Απόστολο Παύλο. Αλλά απλώς τον γνωρίζω τον άνθρωπο αυτό που ανέβηκε στον ουρανό. Διαβάζοντας ένα ωραιότατο βιβλίο που ονομάζεται Πανηγυρικών, το βρήκα εκεί στη βιβλιοθήκη του γαμπρού μου και το έφερα σπίτι, το έχει γράψει η Μονή Κουτλουμούση πριν από μερικά χρόνια. Πανηγυρικών στη μεταμόρφωση του Σωτήρους. Επειδή ονομάζεται και το μοναστήρι της μεταμορφώσεως, το Κουτλουμούση είναι στη μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας στην αρχή, στην εισαγωγή, είδα το εξής, ότι στο θεοπρεπές γεγονός του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της αναβάσεώς του, της αναβάσεως, που έχει ανάβαση, από εδώ, στο τρίτο ουρανό, γράφει αυτός που με σχολιάζει και η Μονή βέβαια το ασπάζεται, γιατί είναι πραγματικότητα και αλήθεια, ότι συνείδηση, λέω παράδειγμα, έχω συνείδηση ότι πιάνω αυτό και καταλαβαίνω ότι είναι τηλέφωνο. Το καταλαβαίνω καλά. Και ο Απόστολος Παύλος είχε συνείδηση τι του συνέβαινε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, όταν οι Άγιοι βλέπουν ένα θείο γεγονός, δεν τους αφαιρεί ο Θεός ούτε τη βούληση, ούτε τη συνείδηση. Λειτουργούν όπως λειτουργούμε εμείς, αλλά μόνο που είναι Άγια και τα δύο. Και η συνείδηση και η βούληση. Είναι Άγια, θα έχουν εξαγιάσει αυτοί οι άνθρωποι. Όμως τα διατηρούν τη λογική, παραδείγματος χάρη. Τη θεία λογική που έχουν λόγω προσευχής, δεν τη χάνουν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, είδα με μικροϊότα και λέει γνωρίζω. Δεν λέει, δεν αναφέρει κάτι άλλο, είδα θέαμα κλπ. Αλλά γνωρίζω, το είδα σε αρχαία, το είδα σημαίνει, γνωρίζω καλά, έχω συνείδηση σε αυτό που είδα. Δεν την έχασα τη συνείδησή μου στο γεγονός αυτό επάνω. Τη διατηρούσα. Και την προσωπική μου ελευθερία. Και τα δύο. Απόστολος Παύλος λοιπόν, τα είχε και τα δύο. Αλλά προσέξτε κάτι. Επειδή εμείς οι άνθρωποι, εμείς, εσείς, εγώ και οι Άγιοι ακόμα, και οι άνθρωποι είναι και αυτοί, ως προς την αντοχή την ψυχική, το λέω ως προς την αντοχή, να δουν ένα θεοπρεπές γεγονός με τις δυνάμεις που έχουν αδυνατούν, οπλίζονται με θεία χάρη. Οπλίζονται με θεία χάρη, ώστε να έχει τη δύναμη να δει, να ακούσει, να το ζήσει το γεγονός. Επαναλαμβάνω, όλοι οι Άγιοι όσοι έζησαν γεγονότα θεοπρεπή, που δεν τα φτάνει η λογική του ανθρώπου, διατηρούσαν σεβασμό πλήρη τη συνείδησή τους. Τι συμβαίνει, τι βλέπουν, τι γίνεται, διατηρούσαν.
μόνο και το άλλο. Επειδή ενισχύθηκαν, λέει, οι δυνάμεις του Αποστόλου Παύλου την ώρα που έβλεπε το γεγονός ότι ανέβηκε στο τρίτο ουρανό και είδε αυτά που είδε, για κοιτάξτε, δείτε, λέει, μα τα είδα, ανέβηκε και τα είδα και τα πράγματα, αλλά κοιτάξτε, τι λέει, δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Επί, τι λέει, επί νους ανθρώπου, νους ανθρώπου κανέβη, λέει, νους ανθρώπου, νους ανθρώπου, το ανθρώπου να προσέξουμε, δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό είναι πολύ φθηνό, δεν μπορεί να ανεβεί, το καταλαβαίνει το πράγμα, δεν μπορεί να ανεβεί το μυαλό μας σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έρχεται η Θεία Χάρης και του λέει, πάρε για να καταλάβεις αυτά που θα δεις. Αυτό είναι το αρπαγέντα μέχρι τρίτου ουρανού. Όταν λέει, ή το ξέρω ότι αρπάχτηκε, αρπάχτηκε και ανέβηκε έως τον τρίτο ουρανό. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Η Θεία Χάρης του δίνει τη χάρη και τη δύναμη και κατανοεί βεβαίως αυτά που είναι γύρω, χάνονται μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, υπάρχουν, αλλά βλέπει εκείνα που βλέπει. Βλέπει εκείνα που βλέπει. Τα άλλα γύρω του είναι χωρίς να έχει γίνει στην ώρα εκείνη. Επαναλαμβάνω, σε όλα τα γεγονότα, τα θεϊκά, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπλίζεται η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Χάρη. Θα έρθω και σε ένα κοντινό γεγονός που θα ζούμε όλοι μας. Κάνουμε και κοινωνάμε, λέει ο ιερέας, σώμα και αίμα Χριστού. Σε αυτό το μυστήριο, όπως το ακούμε, μυστήριο είναι, επειδή εμείς προσωπικά πλησιάζουμε και το φωνάζει ο παπάς, ουδής άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες, λέει, κανένας άνθρωπος που έχει πάνω του σάρκα και έχει επιθυμίες στη σάρκα του, όποιες επιθυμίες και αν έχει, δεν είναι άξιος να πλησιάσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα και σε αυτό το θείο γεγονός και σε όλα τα θεία γεγονός στην Εκκλησία μέσα, επεμβαίνει η Θεία Χάρης, ώστε να αντέξουμε εκείνο που δεν μπορεί η ανθρώπινη φύση να δεχθεί, να το δεχτούμε. Πρόκειται για θεία συγκατάβαση, θεία παραχώρηση, κατέβασμα της χάρητος του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί εκείνο που θα λάβει από ψηλά, είτε λέγεται θεία ευχαριστία, είτε λέγεται ευχέλαιο, είτε γάμος γίνεται και μυστήριο, και εκεί πάλι η χάρη κατεβαίνει, σε όλα κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον που συμπληρώνει, τι λέει, τα αδύνατα. Τα συμπληρώνει τα αδύνατα. Αναπληρούσα, λέει. Το αναπληρούσα, η Θεία Χάρη σημαίνει όπου υπάρχει δυναμία στην καλύπτει. Αρκεί να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αδυναμίες, όχι αδυναμία. Έχουμε αδυναμίες και επειδή δεν μπορούμε μονάχοι μας να βγούμε από αυτό το πλέγμα των δυναμιών, έρχεται η Θεία Χάρης και λέει αφαιώντας. Λοιπόν, κέντρο λοιπόν, το ξανατονίζω, δεν υπάρχει γεγονός θεοπρεπές που έχουν δει οι προφήτες, που έχουν δει οι Απόστολοι, που έχουν δει οι Άγιοι όλων των εποχών, που να μπορούν να το αντέξουν. Και θυμηθείτε τον προφήτη Ισαΐα, τον κάλεσε, λέει, ο Κύριος, είχε, λέει, συνομιλία. Τον κάλεσε ο Κύριος, τον προφήτη Ισαΐα, για να μιλήσει στο λαό. Και λέει, εγώ, λέει, το θυμάσαι πώς το λέει,
λέει, αδύνατα χείλη έχοντας. Μα έχω αδύνατα χείλη, λέει, Κύριε. Πώς θα γίνει? Δεν, αδυνατό. Και το ονομάζει τον εαυτό του δυστυχή δήλαιο, το ονομάζει ο Ισαΐας. Αντιλαμβάνεται το μέγεθος θα του αναποθέσει, δηλαδή τις υπηρεσίες θα την αποθέσει. Και λέει, εγώ είμαι ανθρώπινη φύση. Εσύ μόνο θα της, Κύριε, μεγάλα πράγματα. Και ο Μωυσής, εγώ είμαι μουγκός, λέει, πώς θα πάω να μιλήσω, λέει, στον Φαραώ. Καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, θέλω να καταλάβετε, ότι σε όλα τα γεγονότα έχουν συνείδηση. Και αυτό του λέει, δε, Κύριε, όχι, δεν θέλω, αλλά βλέπω σαν τυραμίες μου. Τι θα πατάει στο Μωυσή? Εγώ θα μπω μπροστά. Μη σε νοιάζει. Και στον Απόστολο Παύλο στην Κόρινθο, που ήταν έτοιμο να φύγει από την Κόρινθο, γιατί η Κόρινθο του ψήφισαν το ψάρι στα χείλη, όχι, του λέει, θα κάτσεις εδώ, είναι κι άλλοι που θα σε ακούσουν και θα πιστέψουν. Έχει ανοιχτεί η πόρτα για το κήρυγμα το δικό μου. Η ανθρώπινη αδυναμία είναι αδυναμία, αλλά του Θεού είναι η δύναμη σπαντοδυναμία. Δηλαδή, λέμε σε αυτό το σημείο, το δεν μπορώ δεν περνάει, το δεν θέλω περνάει, το δεν μπορώ το καλύπτει ο Κύριος, το δεν θέλω δεν το καλύπτει με τίποτα, λέει, δεν θέλω, εκεί το σέβεται. Σου λέει, εγώ σου έδωσα την ελευθερία, κάνε την όπως θέλεις, αλλά μην πεις δεν μπορώ, γιατί όλοι οι Άγιοι είπαν, είμαι αδύνατοι, αλλά έσκυψαν το κεφάλι. Και έγινε του Θεού το θέλει με το μεγάλο κορπές. Προχωράω παραπέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία μας μας προβάλλει σαν σε οθόνη γεγονότα θεϊκά, υπερφυή γεγονότα. Και τονίζω, τη στιγμή που συνέβαιναν τα γεγονότα και τα έβλεπαν οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι προφήτες, δεν έχαναν ούτε τη λογική τους, την καθαρή λογική, ούτε τη συνείδησή τους, ούτε και τη βούλησή τους. Τα διατηρούσαν ακέραια και τα υπέτασαν, έκαναν υπακοή στο θεϊκό θέλημα και έβλεπαν αυτά που έβλεπαν. Ο ακούων εμού, ημάς ακούει, λες Αποστόλους. Και ο ακούων εμού, ακούει τον πατέρα μου. Εκείνος που ακούει εμένα, λέει, ακούει τον πατέρα μου. Ερχόμαστε τώρα στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Να το δούμε έτσι ωραία ωραία. Λέμε, επί του όρδης μετεμορφώθης Χριστέ ο Θεός ημών. Έτσι ξεκινάει το τροπάριο. Ένα από τα τροπάρια. Και είδαν στη μεταμορφωσή σου, λέει παρακάτω, τη δόξα σου καθώς η δύνατο, όσο άντεχαν. Αυτό σημαίνει το καθώς. Είδαν τη μεταμόρφωση του Κυρίου όσο άντεχε, όχι αυτά τα μάτια, τούτα τα μάτια. Γιατί κάπου λέει η Γραφή ότι ουδής κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Κάτι από τα Θεία μπορεί να δει. Α, είδαν λοιπόν, λέμε, μεταμορφώθηκες. Ένα άλλο τροπάριο λέει, προσέξτε, ένα τροπάριο λέει, μεταμορφώθηκες Χριστέ ο Θεός μας πάνω στο όρος. Δεν μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Δεν μεταμορφώθηκε. Να το πάτε μια φορά. Δεν μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Ναι. Μεταμόρφωσε τις ψυχές τους. Και είδαν λίγο, δηλαδή έριξε τον προβολέα του ο Κύριος. Λέει το ένα τροπάριο άλλο, ακτίνα θεότητος είδαν. Ακτίνα θεότητος και έλαμψε το πρόσωπο του Κύριου ως περ ήλιος, λέει, και τα ημάτια του λευκά σαν το χιόνι. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε άλλα αντικείμενα εδώ στον κόσμο αυτό, έτσι,
ώστε να καταλάβουμε τι συνέβη την αρχή. Λένε οι Άγιοι Ευαγγελιστές ότι έλαμψε σαν τον ήλιο το πρόσωπό του. Μας φέρνει ένα, το μεγαλύτερο αστέρι που είναι πάνω στον ουρανό. Και λέει, τα ρούχα του λέει σαν το χιόνι. Πιο λευκά από το χιόνι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να μας πούνε οι Απόστολοι. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός, η Αγία Τριάδα ολόκληρη. Ξαναλέω, αυτό σημαίνει το εξής. Ότι η Αγία Τριάδα χαμηλώνει και κατεβαίνει στα μέτρα μας. Στα μέτρα μας. Για να ανέβουμε εμείς στα μέτρα, που θέλει ο Κύριος. Δεν γίνεται αλλιώς. Λέει, το μείζον, δεν θυμάμαι ποιος το λέει από εδώ, ο Αποστόλος Παύλος το λέει. Το μείζον προσέλαβε το έλατον, δηλαδή ο Θεός πήρε ανθρώπινο σώμα για να ανεβάσει το έλατον, το μικρό, το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να καταλάβουμε πρέπει κάτι όμοιο με εμάς πρέπει να γίνει. Και εδώ λοιπόν στη μεταμόρφωση. Ο Κύριος έριξε από τη Θεία Χάρη, έχησε. Έχησε, λέει, κάπου αλλού το λέει και εκείνο το πράγμα. Το λέει, Πνεύμα Άγιον, εκέχεται, λέει, το λέει με αυτή τη λέξη. Το εκέχεται σημαίνει χύθηκε. Και φώτισε τα σκοτεινά σημεία του εσωτερικού όλων των Αγίων. Και είδαν ό,τι είδαν. Δηλαδή, οι Άγιοι άλλαξαν, δεν άλλαξε εκείνο που είδανε. Εκείνο μένει σταθερό. Ο Κύριος δηλαδή, ο Κύριος σαν Θεός είναι σταθερός και αμετάβλητος. Φως είναι, αλλά επειδή δεν το αντέχουμε βλέπουμε σκοτάδι. Να παίρνουμε παράδειγμα, καταλάβουμε. Η νυχτερίδα βλέπει το φως της ημέρας. Εμείς βλέπουμε φως, γιατί τα μάτια μας είναι πλασμένα για φως. Η νυχτερίδα με αυτό το φως έχει νύχτα. Πρέπει κάτι να συμβεί. Και εμείς έχουμε νύχτα από την αμαρτία. Πρέπει κάτι να συμβεί για να δούμε αυτό που θέλει να μας δείξει ο Κύριος. Να γίνει αυτή η νύχτα που μέσα να γίνει η μέρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Χωρίς να γίνει η μέρα δεν γίνεται. Γι' αυτό οι Άγιοι επιδίδονται σε ισόβια προσευχή. Σε μόνιμη, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιάλειπτη προσευχή. Επικοινωνία συνεχή με τον Κύριο που είναι φως. Φως φωτί λέει. Και το μεταξύ λέει το εξής ο Κύριος. Το φως που είναι ο Κύριος, με φως ήρθε σε επικοινωνία με τους Αγίους Αποστόλους. Ένα άλλο τροπάριο για τη μεταμόρφωση λέει το εξής. Την των βρωτών εναλλαγήν. Την των βρωτών εναλλαγήν. Βρωτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όλοι. Απαξάπαντας. Έτσι πως είμαστε. Δεν βλέπουμε τίποτα. Και οι Απόστολοι σαν και εμάς δεν μπορούσαν καν να δούνε κάτι. Αλλά λέει έκανε εναλλαγή. Τακ! Σε κλάσμα δευτερολέπτου άνοιξαν τα μάτια τους. Τα άλλα, όχι αυτά που βλέπουμε, βλέπετε σε μένα, ναι, και εγώ εσάς. Τα άλλα μάτια και την ώρα που γίνεται αλλαγή είδανε τον Κύριο. Στη δόξα τη Θεϊκή. Στη δόξα τη Θεϊκή. Της αναλήψεως. Την ώρα που ανελαμβάνα του, τον είδαν τον Κύριο στη δόξα του. Το λέει καθά μέσα. Ότι τον είδαν και μάλιστα δορυφορούν. Έτσι θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Στέκω στο γεγονός. Το είδαν όλοι. Όσοι είχαν την πρόθεση, όσοι. Όσοι είχαν την πρόθεση. Και άκουσε και φωνή. Και είδα και άκουσα. Αφού λέει, άκουσα φωνή του ουρανού να λέει. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού που τον βλέπετε να ανεβαίνει τώρα μέσα στη δόξα του. Έτσι και θα κατέβει. Και τα μάτια της ψυχής και τα αυτιά της ψυχής καθαρίζονται, γίνεται κάθαρσης. Χωρίς αυτή την κάθαρση
τις βλακίες που ακούμε από πολλούς, είδα τούτο, είδα το άλλο, είναι βλακίες. Είναι τρέλα. Ακούμε ακούσει, λέει, ξέρεις είναι αυτό. Κάτσε ρε φίλε, αυτοί που τα είδα, δεν είχα στόμα να το πούνε. Εσύ ποιος είσαι που έχεις στόμα και μιλάς. Δεν έγινε να μιλήσουν οι Άγιοι, το βαστάγανε στον εαυτό τους. Και ο κύριος ακόμα, μπροστά στα μάτια του κόσμου, έκανε τα θάμα, δεν είπες πουθενά τίποτα. Που σημαίνει ότι αυτό που βιώνεις, που ζεις σαν χριστιανός, θα το κρατάς μέσα σου, να σου γεμίσει την καρδιά σου, την ψυχή σου, να σου φωτίσει τα μάτια σου. Και αν θέλει ο κύριος, θα βγει μόνο το εξήγημα. Δεν είναι να το βγάζει έξω. Θα βγει μόνο του. Τελείω μόνο του. Έτσι λοιπόν και στη μεταμόρφωση που είδαν οι μαθητές, στην ανάληψη, που είδαν οι μαθητές τον κύριο μαθητέ να ανεβαίνει στον ουρανό, και εκεί συνέβη το ίδιο. Επαναλαμβάνω, τα θεία γεγονότα βλέπονται κάτω από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτω από το προβολέα του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το προβολέα του Αγίου Πνεύματος, να πάμε και αντίστροφα. Αντίστροφα. Για να καταλάβουμε. Έκανε θαύματα ο Κύριος. Μέχρι και το Λάζαρο ανέστησε, που ήταν τετραήμερος. Έτσι. Πόσοι από το λαό, από το λαό το λέει, είναι ο πλήστος όχλος. Το ονομάζει το λαό πλήστο όχλο. Ξέρετε τι το λέει όχλο. Γιατί τον όχλο τον κάνουν όπως θέλουν επιτίδη. Όχλος είναι σου λέει. Ένα συνειδητό άνθρωπο, συνειδητό, που να ξέρει τι είναι αυτό που λέει, τι είναι αυτό που πιστεύει, δεν τον κάνεις όπως θέλεις και άμα στιγμή το επηρεάσεις, έχει αυτό που το κρατάει. Λοιπόν, ο πολύς λοιπόν ο χλός ακολούθησε τους αρχιερείς και γραμματείς. Να το ξεκάνουμε από τη μέση τον Χριστό, γιατί σε λίγο να το δούμε να έχει την εξουσία στα χέρια. Το καλό δεν το αντέχουν όλοι. Το καταλάβω καλά. Δεν το αντέχουν όλοι. Και κάποιος μου έλεγε σήμερα, και δεν θυμάμαι πού, μα γιατί είναι, ναι, θυμάμαι, θυμήθηκα τώρα. Γιατί σε μια αυτό και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, γιατί μίλαγε εκείνος. Εγώ, για να μην δεχτώ εσένα ότι πορεύεσαι σε άλλο δρόμο όμορφο, σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται η ζωή μου. Δηλαδή, τα έργα που έχω κάνει είναι σκοτεινά. Πώς θα δεχτώ εγώ εσένα, θα δεχτείς εμένα που κάνω καλά έργα, εάν εσύ είσαι στο σκοτάδι, έχει καμία σχέση με το άλλο σκοτάδι με το φως, καμία. Γι' αυτό και όλα τα έργα τα θεϊκά οι Εβραίοι εν το άρχοντι των δαιμονίων. Του βάζανε τη στέμπα πάνω του κυρίου και λέγανε, είναι αρχισατανάς. Αρχισατανάς. Έρχομαι λοιπόν και πάλι, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο που το ζούμε τακτικά. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος χριστιανός, πώς το λέει η λέξη, όχι απλώς βαπτισμένος, που να έχει με τα θεία επαφή και να ασπάζεται ή να δέχεται ότι κοινωνεί και κοινωνεί επάξια. Αυτό, άμα το διαλογιστεί, είναι έξω από το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Έξω για έξω. Περνάει μέσα η Θεία Χάρις, το φως, ο Χριστός. Γιατί λέει, σώμα και αίμα Χριστού, ο ιερέας, την ώρα που συγκυμνωνάει. Γέροντα, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάω, ένα βιβλίο του Αγίου Βασανουφίου, ένα μικρό από τους τόμους που είχε γραφήσει ο Άγιος, μεγάλος και ο Άγιος, ο Σωτήρχος, ένας συγγραφέας θεολογικότατος της εποχής μας, λέει, έχει πάρει κομματάκια άλλα, τα πιο σημαντικά και λέει, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάω, ρωτάει το πνευματικό παιδί, το πνευματικό του. Κάθε φορά που πιστεύεις όμως, ότι παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού.
Αν σου περάσει ένα ελάχιστο λογισμός ότι δεν είναι έτσι, μην γυρνάς. Γιατί περνάει έξυπνα αυτός το σπόρο του μέσα μας, πολύ έξυπνα. Κάθε πότε, όποτε καταλαβαίνεις με δια της πίστεώς σου ότι είναι ο Κύριος ο ίδιος, θυσίας. Γιατί θα κάνεις εκείνα που σου λέει ο Κύριος. Θέλω να σταθώ, σε κάτι και να τελειώσω, δεν θα σε κουράσω άλλο. Ότι μέσα και εδώ, και στον χώρο που γίνονται τα μυστήρια, όταν γίνονται μυστήρια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γίνεται αυτή η αλλίωση, δηλαδή αυτή η αλλαγή που έγινε στους Αποστόλους και σε όλους τους Αγίους. Γίνεται, αλλά πέστε μου, ποιος από όλους τους Αγίους αισθάνθηκε ότι ήταν άξιος να δει το γεγονός ή να κοινωνήσει. Πέστε, δείξτε μου έναν. Δεν υπάρχει ένας που να είπε «Ευχαριστώ Κύριε, το άξιζα». Αυτό είναι τρέλα. Τρέλα είναι αυτό το πράγμα. Και σε εμάς γίνεται. Αλλά επειδή, το τονίζω ιδιαίτερα και το πράγμα, είμαστε μικροί στο πνευματικό ανάστημα, νάνι. Και χρειάζεται να μεγαλώσουμε, να φτάσουμε η Σάνδρα ηλικίας και λέει του σώματος του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άνδρα ηλικίας. Αυτό δεν γίνεται από μας. Εμείς απλώς κάνουμε την προσπάθειά μας. Και η προσπάθεια δεν είναι μόνο ο απλός εκκλησιασμός. Είναι και η διαξαμολόγηση και λοιπά έργα που αναφέρει ο Κύριος μέσα. Μου κάνει εντύπωση ο ίδιος πατέρας, ο Άγιος Βασανούφιος, μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Αναφέρει παράδειγμα για εκείνους που προβάλλουν δικαιολογίες ότι δεν αισθάνονται, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από εκείνα που γράφουν οι γραφές να τα νιώθουν. Και αναφέρει το εξής παράδειγμα. Για να καταλάβεις μία εντολή από όλες, μία μόνο. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα αυτό που διάβασα στον Παΐσιο, το καταλάβετε. Ένα παράδειγμα και θα κλείσω. Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε στην πνευματική ζωή επάνω. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν του Αγίου Σπυρίδωνος. Στο Άγιο Όρος. Η ημέρα της παραμονής είχε αρατήλει και είχε προχωρήσει. Πανηγύριζε μία σκήτη στο όλμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Πανηγύριζε. Ανήσυχη η μοναχή, όσο περνούσε η μέρα, «Γέροντα, εδώ, αύριο γιορτάζουμε, δεν έχουμε τα ψάρια που χρειάζονται, ή ψάρια μάλλον, για να δώσουμε στους προσκυνητές που θα πανηγυρίσουν μαζί μας». Κάντε υπομονή, θα μας στείλει ο Άγιος. Πλησίαζε, άντε να έρθει ο Σπερινός, κάντε υπομονή, θα μας στείλει ο Άγιος. Πριν καλά καλά αρχίσει ο Σπερινός, χτυπάει η πόρτα, η εξώπορτα, αυλόπορτα τι έχουμε εκεί στο όρος, και ανοίγει ένας, ο ηγούμενος ανοίγει και λέει «Εδώ είναι η σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνα». Λέει ο γέροντας «Ναι, μας έστειλε», λέει ο ηγούμενος, ήταν ο ίδιος, «να φέρουμε αυτά τα ψάρια εδώ». Και μας είπε ότι, καταρχάς μας είπε «να σας δώσω προκαταβολή και τα υπόλοιπα τα πάρετε, θα καλοπληρωθείτε πάνω». Και εμείς είπαμε «Όχι, δεν θέλουμε προκαταβολή. Για ελάτε προσκυνήστε μέσα και μετά
Θα τα συζητήσουμε, τους λέει. Τους βάζει στον Άγιο του Αγισπυρίδωνα και βλέπουν την εικόνα του Αγίου. Αυτός ήταν, λέει, είπαν και οι δύο. Αυτός. Λοιπόν, δεν παίρνατε, λέει, την προκαταβολή. Να την έχουμε. Τα κατά τόσο ο Άγιος Παΐσιος, δεν παίρνει την προκαταβολή. Λοιπόν, ο γέροντας, εκεί θέλω να σταματήσω, προσέξτε γιατί το λέω, ο γέροντας που βίωνε την απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου, της Παναγίας, του Αγίου Σπυρίδωνα που ήταν μπροστά της, τους έλεγε, μην ανησυχείτε, θα μας στείλει ο Άγιος. Ζούσε όμως, ζούσε την, πες το, το ακούμπισμα εκείνο πάνω στον Ιησού Χριστό και τους Αγίους. Θα μας στείλει, το ζούσε. Και λέω και λοιπόν και εγώ τώρα, και το έχω διαβάσει και στον Άγιο Βασανούφιο, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε όσες αρετές, για όσες αρετές μιλάει το Ευαγγέλιο, εάν δεν τις ζήσεις, ούτε χάιδεμα δεν θα τις κάνεις. Δεν θα τις ακούσεις, θα τις βαριέσαι. Ακούμε, λέει, σε έναν Απόστολο λέει, αγάπη, μακροθυμία, Χριστό, της αγαθοσύνη, τα αναδιάζει και ο Απόστολος, αλλά όλες αυτές τις αρετές, ο Άγιος Απόστολος, όταν τις έγραφε, βγαίνανε από την πηγή, από μέσα. Ήταν βιώματά του. Γι' αυτό, για ό,τι ο άνθρωπος δεν βιώνει, πρέπει να βουλώνει το στόμα του. Οτιδήποτε δεν βιώνει. Τελείωσε το θέμα όλο. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα μας που λέει, ζήσε τις εορτές, ζήσε τη Θεία Λειτουργία, ζήσε το μελετάτε τα Γραφάς, και αν το ζεις την ώρα που το μελετάς, θα εισπράξει και θα πεις μέγαση Κύριε και θα βαστά τα έργα σου. Αμήν, τελείωσε. Λίστο. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε και... ένα τέταρτο. Τι λέει? Όχι, ένα τέταρτο έμεινε για... Εντάξει, δεν θέλουμε παραπάνω. Μακάρι να καταλάβουμε αυτά που είπαμε. 40 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε την άλλη Τετάρτη έλα. Και τελικά έχω μια φοριούλα. Για πες την, πάντα μας κάνεις καλές εμφανίσεις. Αποφάσισα να μην ξαναμιλήσω στον κύκλο. Όχι, δεν πειράζει. Θα παρεξηγηθώ τους αδερφούς ότι κάνω τον έξυπνο ή τον ξέρω όλα. Του λέει κανείς μπορεί να δείξει το πράγμα. Εγώ σου περιμένω, δεν περάσει. Το ευχαριστήσαμε. Μία απορία μου. Διάβασα σε κάποιο πνευματικό βιβλίο. Ότι, σε κάποιο πνευματικό βιβλίο ότι η δοξολογία που γίνεται στην Εκκλησία, τα λόγια της δοξολογίας αυτά είναι η καλύτερη προσευχή για τον Κύριο, για τον Θεό. Μπορούμε να, ας πούμε, μπορούμε να, να αποκλείσουμε κάθε άλλου είδους προσευχή και να προσευχόμαστε μόνο με αυτά τα λόγια, γιατί είναι η πιο ευάρεστη, λέει, η προσευχή στον Θεό, η δοξολογία. Είναι σωστή αυτή η γνώμη? Σου γράφει μέσα, Τάκη, απόκλεισε όλες τις άλλες προσευχές και κάνε μόνο τη δοξολογία. Όχι, δεν το λέει, απόκλεισε, το λέω για Τάκης αυτό. Όχι, σωστά, όχι, στο λόγιο το καταλάβει, στο λέω. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτό το ρωτάει με καλόγρια, λέει, τι να κάνω γέροντα, Κύριε σου, λέει, σώμα ή δόξα ο Θεός. Παιδί μου, αν πληρώνεσαι για το Κύριο που στέλνει σώμα, για το δόξα Θεός, πολλές, πιο πολλές φορές πληρώνεσαι. Του λέγει ο Παΐσιος, το λέει. Όχι όμως να αφήσουμε το ένα και να κάνουμε το άλλο. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Συνοηθήκαμε. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έρθουμε την άλλη φορά και επομένως και τι παράγει. Όχι, δεν είπε, έτσι δεν πάει. Κλείνουμε σήμερα. Όχι, τι. Τι λένε. Παραπάνω Τετάρτη είναι το... Α, παραπάνω. Θα έρθουμε από μέρος την Τετάρτη. Και τελειώνουμε. Και δεν τελειώσουμε. Χριστός Ανέστη εν εγώ θανάτων.
Αλλά